is a legend no one will forget. Everyone thought King Koopa had left the Mushroom Kingdom. And then, his Doom Ship attacked. King Koopa was back with the greatest danger ever known, his Koopa Kids. Using their new superpowers, the Super Mario Brothers rescued Princess Toadstool and beat back the evil Koopa family. I'll get those plumbers! Πρίγκιπισσα, νομίζω ότι το βρήκα. Γρήγορα, Λουίτζι, για να δω. Λουίτζι, τα κατάφερες. Χρόνια έψαχνα να βρω αυτό το χάρτη για το μουσικό κουτί της συμφοράς. Έλα, πρέπει να το πούμε στο Μάριο. Αυτό μπορεί να είναι η αρχή του τέλους του βασιλιά Κούπα. Το μουσικό κουτί της συμφοράς έχει μεγάλη μαγική δύναμη, λένε. Αν το γυρίσεις γρήγορα, κάνει όλους να χορεύουν όλο και πιο γρήγορα. Αν το γυρίσεις αργά, τους κάνει να χορεύουν αργά-αργά και μετά σταματούν. Με αυτό εδώ το κουτί θα μπορούμε να ελέγχουμε συνεχώς το βασιλιά Κούπα και το κακό κοπάδι του. Πάμε να το πάρουμε. Είναι κρυμμένο στη σκοτεινή χώρα, στον ναό της θλίψης. Στη σκοτεινή χώρα! Η σκοτεινή χώρα είναι στο βασίλειο του Κούπα! Εξάλλου δεν μ' αρέσει ο χώρος εμένα! Ρέμισε, Λουίτζι! Μπορούμε να το κάνουμε! Εγώ θα σε οδηγήσω! Γιατί έχω το προαίσθημα ότι αυτό το ταξίδι θα είναι επικίνδυνο για την υγεία μου! Όταν πάρουμε το μουσικό κουτί, ο Κούπα είναι αυτός που έπρεπε να ανησυχεί! Εμπρός, ορμάμε! Τώρα! Τώρα! Ποιος στέκεται πάνω στο πόδι μου! Ησυχία! Θες να ξυπνήσεις τους νεκρούς! Θέλεις να μάθει ο Κούπα ότι βρισκόμαστε στο βασίλειό του! Πιο δυνατά, πιο δυνατά, χαζί μου, μια δεν βλέπεις ότι είμαι κρυωμένος. Πώς, αυτή η θρασίδα τη υδραυλική είναι εδώ, στη σκοτεινή χώρα. Η θρασίδα τη υδραυλική, λες. Τώρα ησύχασα, γιατί αν ήταν η υδραυλική Μάριο θα είχαμε πολύ μεγάλους πελάτες. Θα έχουμε πελάτες, γιατί είναι η αδελφή Μάριο και εσείς οι τρεις πρέπει να τους σταματήσετε. Εντάξει, βασιλιά μπαμπά, ό,τι πεις εσύ, θα σταματήσουμε αμέσως τους αδελφούς Μάριο. Αντίστε πώς θα είστε εκεί λοιπόν. Ο Κοκάλας από εδώ θα σας δείξει που είναι. Ακολουθήστε αυτή τη μούμια. Όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα. Δεν μπορούμε να πηδήσουμε τόσο μακριά. Ένας αδελφός Μάριο ποτέ δεν λέει δεν μπορώ, Λουίτζι. Α, δοκίμασε να χτυπήσει αυτά τα γκονάρια, Μάριο. Αρχίζει το γλέντι. Φτάσαμε στο ναό της θλίψης. Οι κοκάλες φορεί. Πάμε να τους τσακίσουμε αυτούς τους κοκαλιάριδες. Σε έφαγα. Δεν σε έφαγα. Λάθος. Εντάξει. Καθαρίσαμε τώρα με τις κοκάλες. Και τώρα, τι θα κάνουμε τώρα?
Ρίξτε τα γονάρια! Να επιστρέψει, σου ερχόμαστε! Είναι πολύ σκληροί αυτοί, Μάριο. Τι λες να σκαρώνουν τώρα? Πολύ θράσος έχουν οι τύποι να τρυπώσουν στη σκοτεινή χώρα που θυμίζουν τι. Πολύ συγχαίρομαι με τις μπαμπεσιές, εκτός αν τις κάνω εγώ. Ό,τι και αν κάνουν οι αδελφοί Μάριο, εμείς θα τους σταματήσουμε. Να το θυμάσαι αυτό. Σύμφωνα με το χάρτη μας, το μουσικό κουτί είναι στο βάθος του ναού. Μπαίνουμε σε αυτή την πόρτα. Αυτοί έχουν χάρτη που οδηγεί στην αίθουσα του μουσικού κουτιού! Φοβερό! Ο βασιλιάς μαμάς είπε ότι αυτό το κουτί είναι σκέτο παραμύθι! Όχι! Πρέπει να είναι αλήθεια! Αν το πάρει ο Μάριο, είμαστε χαμένοι για τα καλά! Θα μπορεί να ελέγχει τα πάντα! Θα χορεύουμε τη μουσική! Θα τραγουδάμε τον Μάριο να το βρει και θα χορεύουμε τα κεντρικά του! Φοβερό! Φοβερό! Ας του στήσουμε μια ενέδρα! Τι λέτε, ε! Καλή ιδέα! Δώσε μου το σπάγκο σου! Α, όχι, τον αγαπημένο μου σπάγκο είναι ανεκτήμητος. Αυτός ο σπάγκος έχει τη δική του ιστορία. Ο μεγάλος παππούς μας Κούπα και η γιαγιά που λένε. Τώρα είμαστε σίγουροι ότι οι αδελφοί Μάριο θα έχουν ένα ευχάριστο ταξίδι στη σκοτεινή χώρα. Πραγματικά είναι εδώ! Πράσιξε, Μάριο! Ένα φόβ! Όχι! 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 Το έπιασα! Ο Πικακού που αρμπάει προς την μπάλα, το πλήθος βρυχάται, ζει το κραυγάζει! Όχι, εγώ το έπιασα! Έτσι, εγώ το έπιασα τελικά! Α, Μπούλη, αδελφέ μου, παλιόφιλε, αυτό το πράγμα δεν πιάνει σε μένα και τον Τζιτζί, έτσι! Δηλαδή, θα έβαζε ποτέ τον αγαπημένο σου αδελφό να χορέψει, τι λες, σταμάτα! Κόφτο! Τώρα ας δοκιμάσουμε το αργό! Τώρα ας δοκιμάσουμε ένα εμβατήριο! Εδώ είναι ο βασιλιάς Μπούλη Κούπα, ο νέος άρχοντας της σκοτεινής χώρας! Το μαγικό μουσικό κουτί! Καλά τα καταφέρατε, Κουπόπουλα! Για να το δοκιμάσω, Μπούλη! Πλάκα μου κάνεις τώρα, τέος βασιλιά μπαμπά! Εγώ θα κυβερνήσω ολόκληρο τον κόσμο! Αρχίζοντας από σένα! Τι είπες, αυτιά μου έχουν βουλώσει, δεν σ' ακούω καθόλου, μίλα πιο δυνατά, παιδί μου! Δεν μπορεί να μ' ακούσει, είπε! Ναι, Μπούλη, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να τον ελέγξεις! Ναι, πας το σε μένα! Χορέψτε το χορό Κούπα! Λέτε να δέχετε παραγγελιές! Μισό το χορό! Ο βασιλιάς μπαμπάς θα πληρώσει γι' αυτό! Ναι, τα μαθήματα χορού είναι πολύ ακριβά! Πολύ αγαπώ αυτό το τραγούδι! Μπορώ να κάνω όλο το βασίλειο του Μαϊταριού να χορέψει μέχρι θανάτου! Χορέψτε το χορό Κούπα! Everybody shake your scale. Everybody do the Koopa. Everybody wag your tail. Do the Koopa, rip-ba-boopa. Do a loopa-loopa, or you'll be a party pooper. Everybody do the Koopa.
παιδιά, το χέρι μου αρχίζει να κουράζεται. Λουίτζι, έχεις καθόλου στόκο επάνω σου, ε? Ναι, Μάριο, πολύ ωραία. Τι είπες? Πολύ ωραία. Ναι, Μάριο, πώς κουράστηκες, έτοιμο να σκύψεις να μου φύγεις τα πόδια. Αποκλείεται, κουμπά. Ψηλά το κεφάλι, Τόντ! Έβιασα! Όπιασα στα αλήθεια, το μουσικό κουτί είναι δικό μου τώρα, ναι! Ναι, εμείς έχουμε τη μανιβέλα. Κόλλησε τον ήχη μου. Θα σε βοηθήσω, καλέ μου μπαμπάκα. Έσπασε! Φράζω! Φράζω! Ολόκληρος τώρα! Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε. Μα τώρα μην το κάνεις θέμα! Έλα να πάθεις! Τώρα αρχίζω να θυμώνω! Με έχετε δει ποτέ θυμωμένο! Θα με δείτε τώρα! Φαίνεται ότι η Κούπα άρχισαν πάλι την παλιά τους μουσική! Μάριο, πρέπει να σκαρώνει κάτι πολύ εξαιρετικό. Τράβα μέσα την μπάκα, Μάριο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να ντυθούμε σαν πιγκουίνες. Η πριγκίπισσα δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό. Θα φορέσει τα καλύτερα της ρούχα και θέλει να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Είμαι έτοιμη. Αυτό είναι το καλοντήσιμο. Επόμενη στάση μας στον αληθινό κόσμο, στη Νέα Υόρκη, στο αγαπημένο μου συγκρότημα. Οπα! Γιατί τι φύγατε τόσο επίσημα? Σε συναυλία των Μίλι Βανίλι πάμε, όχι στον Παβαρότη. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά δυσκολεύομαι να καταλάβω τα αλόκοτα έθιμα του αληθινού κόσμου. Δεν πειράζει, το κοινό θα κοιτάζει μόνο τους Μίλι Βανίλι και έτσι κανείς δεν θα προσέξει πως είστε εντυμένοι. Συναυλία των Μίλι Βανίλι. Να δούμε τι θα πει τώρα η Κούτι Πάι. Κρατήσεις για δικούς σου τους Μίλι Φιτίλι. Θα τους κρατήσω. Αλήθεια, μπαμπάκα μου. Αχ, θα πάω λοιπόν αμέσως να αλλάξω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα τα καταφέρεις αυτή τη φορά, κακότατε μπαμπάκα μου. Όχι μόνος μου. Μαζί θα τα καταφέρουμε, τσιτσιόκα μου. Ετοίμασε το πλοίο της εισφοράς. Φεύγουμε αμέσως. Γεια σου, Νέα Υόρκη! Μίλι Βανίλι!
Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει τόσες πολλές αμυγδαλές. Εμάς γιατί δεν μας χειροκροτούν ποτέ όταν κάνουμε ωραίες συνδραμτικές εγκαταστάσεις. Πολύ ωραίο τραγούδι. Τώρα θα τραγουδήσει ο βασιλιάς Κούπα. Όπω η χαμένο και κακότατο ερπετό χελάει έτσι. Μα είναι τρομερό! Η Μίλη Βανίλη είναι χμάλων του απέσιου Κούπα. Αν πάμε έγκαιρα στο κάστρο Κούπα, ίσως μπορέσουμε να του σώσουμε. Φύγαμε λοιπόν! Καλώς ήρθατε στο κάστρο Κούπα! Γεια σας, παιδιά! Σας περίμενα! Καλώς ήρθατε! Hey, ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το κακόβουστο αστείο? Έχουμε να κάνουμε μια συναυλία. Παιδιά! Καλησιάζεστε, θα παίξετε για μένα τώρα αμέσως. Πολύ ξανά το μαλλί σου πέδω, ρε, πολύ ωραίο. Αχ, θαύμα. Εγώ όμως δεν γουστάρω καθόλου τα φιλιά σου. Ποια είσαι εσύ? Σας πληροφορώ ότι είμαι βασιλικό ερπετό και σας διατάζω να δώσετε μια ιδιωτική συναυλία για μένα τώρα αμέσως. Μ' ακούσατε, παλιομαλιάδες, μ' ακούσατε? Για να αρνηθούμε. Θα σας μεταμορφώσω σε λογιστές. Λογιστές. Καλό αυτό το αστείο. Άντα. Όχι, γίναμε κυριλέδες, είναι τρομερό. Κάνε μας πάλι κανονικούς ανθρώπους, αμέσως. Ποτέ, θα πρέπει να κάνετε αυτό που θέλω εγώ. Τώρα κολλήσατε εδώ στη σκοτεινή χώρα για πάντα. Αν δεν κάνετε μια συναυλία μόνο για μένα, θα σας μεταμορφώσω σε σκατάρια. Πίτρες, μα αυτή είναι ξεπερασμένη τώρα πια. Ή ακόμα καλύτερα, θα σας μεταμορφώσω σε φτούι. Δεν τους ξέρω αυτούς. Έχουν βγάλει άλμπουμ. Για άκουδε, μείνει σερβετό. Δεν μπορούμε να κάνουμε συναυλία για σένα. Δεν έχουμε ορχήστρα να μας συνοδεύσει. Τότε θα μείνετε λογιστές σας που να βρείτε ορχήστρα. Μ' ακούσατε? Αν δεν μεταμορφώσουμε αυτούς τους δύο λογιστές πάλι σε Μίλη Βανίλη, ποτέ δεν θα ξανακούσω την αγαπημένη μου μουσική. Μην ανησυχείς, πρίγκιπισσα. Θα μπούμε και θα σώσουμε το Ρομπ και το Φαμπ από την Κούτι Πάι. Θα μπούμε. Θα μπούμε. Αλλά πώς, ε? Πώς. Άκουσες τι είπε ο Φαμπ? Χρειάζονται ορχήστρα για να κάνουν τη συναυλία για την Κούτι Πάι. Κατάλαβα, Μάριο. Είναι ώρα για rock and roll. Πάμε! Θα ήθελα λίγο χρόνο για να κάνουμε πρόβα. Γιατί θα ωφελούσε αυτό? Κανείς από εμάς δεν ξέρει να παίξει αυτά τα πράγματα. Ξέρεις κανένα καλύτερο τρόπο για να φτάσουμε στην αίθουσα του θρόνου? Ελάτε λοιπόν! Γιατί καθυστερείτε τώρα? Δεν καθυστερούμε. Δεν μπορούμε να τραγουδήσουμε για σένα χωρίς ορχήστρα. Η κοπέλα από την πρώτη σειρά της συναυλία μας. Η πιο μεγάλη θαυμάστριά σας. Να σας βοηθήσουμε. Ορχήστρα! Παπά! Θέλω ορχήστρα!
Είμαστε η περίφημη ορχήστρα ροκ, οι τρελοί ροκάδες. Ξέρετε κανέναν που ίσως χρειάζεται τα υπηρεσίες μας, Δεσποινής? Wow, πρέπει να έχω γίνει πολύ καλή στις νευρικές κρίσεις μου. Είναι το πιο γρήγορο αποτέλεσμα που είχα ποτέ. Τώρα μπορώ να έχω την προσωπική ιδιωτική συναυλία μου. Μα ποιος θα τραγουδήσει μαζί μας, αυτοί οι δύο λογιστές? Δεν είναι λογιστές αυτοί οι δύο. Μοιάζουν με λογιστές όμως. Δεν είναι αυτό που δείχνουν. Στην πραγματικότητα είναι η Μίλι Βανίλη. Απόδειξέ το. Λοιπόν, τι θα παίξουμε, παιδιά, τώρα? Να παίξουμε το κορίτσι μου σου λέω την αλήθεια. Ένα, δύο, τρία, πάμε! I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. Σταματήστε αυτό το φοβερό θόρυβο! Όχι! You know it's true. Ωραία! Πάρα πολύ ωραία! Φυσικά είναι τόσο διάσημη! Γρήγορα! Πάμε στο Σωρίνα πριν συνέλθει από την έκστασή της! Ναι! Ώρα να πάμε στη συναυλία σας, στον αληθινό κόσμο! Θα είναι καλύτερα από το θόρυβο που άκουγα πρώτα. Αν δεν μου τους φέρεις κακό, δεν θα πάω να τους φέρω εγώ. Άκουσες εγώ? Όχι, όχι αυτό. Αν δεν υποσχεθείς ότι θα τους ξεχάσεις, θα σε κλείσω στο μπουντρούμι, εντάξει? Σε μπουντρούμι? Εντάξει, το υπόσχομαι. Τελικά έπρεπε να τελειώσει κάποτε. Αυτή η μουσική παρά ήταν υπέροχη για να κρατήσει. Δεν θα πιστέψετε που είμαστε, αλλά γυρίσαμε χάρη στους καινούριους φίλους μας. Η κοπέλα είναι αληθινή πριγκίπισσα. Ένα, δύο, τρία, πάμε. Ωραία, πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα. Αν κρατήσουμε την ορχήστρα μας, τότε θα γίνουμε κι εμείς τόσο δημοφιλείς. Yeah!